Για τον λόγο αυτό σας διαβεβαιώ ότι θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα. Είναι μέσα στο δικό μας γονιδίωμα ότι θα πρέπει να υπάρχει ποιότητα σε οποιαδήποτε μορφή σε εκπαίδευση και είναι επίσης μέσα στη δική μας ιδεολογία ότι διορθώνουμε ό,τι κακό διαπιστώνουμε. Άρα δεν έχουμε ιδεολογικές αγγυλώσεις. Άρα θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν έχουμε πολιτικές δεσμεύσεις, δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο. Από την άλλη πλευρά θα διορθώσουμε ό,τι διαπιστώνουμε ότι δεν πηγαίνει καλά. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι η λογική του προγράμματος της τηλεκατάρτισης δεν ήταν απλώς να δοθεί ένα έμεσο επίδομα σε κατηγορίες εργαζομένων, ήταν κυρίως στο να υπάρξει μια γνήσια ευκαιρία για τους ανθρώπους να προσλάβουν μια νέα γνώση. Ναι, στο αλλά τώρα είδατε τι έγινε σε ορισμένες περιπτώσεις. Τώρα είναι κωμικοτραγικά αυτά που γίνανε. Ούτε εγώ είμαι ικανοποιημένος, ούτε η κυβέρνηση από τα όσα συνέβησαν σε σχέση με όχι το περιεχόμενο. Όχι από όλους, γιατί πρέπει να πούμε ορισμένα. Δεν ήταν όλοι, γιατί υπάρχουν και αξιόλογα και πραγματικά αξιόλογα που βοηθούν τους επιστήμονες. Δυστυχώς δεν υπήρχε ο χρόνος για να υπάρξει η αναγκαία πιστοποίηση όλων των προγραμμάτων με αποτέλεσμα να υπάρχει διαβαθμισμένη ποιότητα. Και η αλήθεια είναι ότι σε ένα τέτοιο τύπου πρόγραμμα που αποσκοπεί πρωτίστως το να παρέχει δεξιότητες σε επιστημονικούς κλάδους που ήδη έχουν μια συγκεκριμένη γνώση κεφαλαιοποιημένη, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στα δικά μας δεδομένα. Γιάννη, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα υπάρξουν άμεσα διορθωτικές κινήσεις. Κύριε Υπουργέ, στον τομέα της οικονομίας ήθελα να ρωτήσω εάν η κυβέρνηση έχει σχέδιο αναφορικά με την ύφεση. Ο κύριος Τουρνάρας εχθές προέβλεψε ότι θα είναι ανάμεσα στο 4% και το 8%. Δεν ξέρω η κυβέρνηση με ποιο ποσοστό πορεύεται. Και το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω είναι αν τα χρήματα τα οποία θα λάβει η χώρα μας από την Ευρώπη θα τα λάβει όπως κατηγορείστε πάλι από την αντιπολίτευση, θα τα λάβει με μία μορφή μνημονίου. Δηλαδή αν η χώρα θα μπει πάλι σε ένα κύκλο μνημονίων. Σήμερα που μιλάμε υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα, όπως έχετε ήδη διαπιστώσει. Ο κάθε φορέας διατυπώνει μια διαφορετική άποψη για το επίπεδο στο οποίο θα κυμανθεί η ύφεση παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε την ιδιαιτερότητα, όπως γνωρίζετε, να στηριζόμαστε πάρα πολύ στην παροχή υπηρεσιών, δηλαδή κυρίως στον τουρισμό και τις μεταφορές, ιδίως στην ναυτιλία. Άρα είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει μια σοβαρή πληγή και για την χώρα μας. Είναι όμως παγκόσμιο το φαινόμενο. Εμείς κάνουμε όλα τα σενάρια επί τη βάση διαβαθμισμένων ποσοστών ύφεσης. Η εκτίμηση την οποία έχουμε και την οποία διατυπώνει και το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι δεν θα κινηθεί πάνω από το 10%, περίπου συντάσσεται και η Τράπεζα της Ελλάδος. Με βάση αυτά τα σενάρια κινούμαστε. Θέλω όμως να πω ότι όπως συμβαίνει και με άλλους δείκτες, όπως για παράδειγμα την ανεργία που βλέπουμε ότι υπάρχει μια πρόβλεψη για μεγαλύτερη ανεργία, για αύξηση δηλαδή της ανεργίας, θέλω να σας πω ότι εμείς έχουμε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να μπορέσουμε στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Άρα το βασικό σενάριο είναι η ύφεση 10. Είναι η ύφεση έως 10. Άρα έχουμε όλα τα σενάρια τα οποία είναι διαβαθμισμένα. Εμείς όμως ξέρετε κύριε Κούτρα, κύριε Τζούνο, την πολιτική μας θα την κάνουμε όπως την έχουμε σχεδιάσει. Μάλιστα. Ανεξαρτήτως του που θα κινηθεί η ύφεση, εγώ θέλω να σας πω ότι έχουμε πολύ συγκεκριμένα και μεγάλα όπλα στην φαρέτρα μας για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την οποιαδήποτε οικονομική κρίση. Τελικά το μαξιλάρι το έχετε πειράξει ή όχι κύριε Υπουργέ, γιατί δεν το έχουμε καταλάβει η αλήθεια είναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει το μαξιλάρι, κύριε Κούτρα. Το αν το έχουμε πειράξει είναι μια δεύτερη ιστορία. Δεν υπάρχει μαξιλάρι. Χρησιμοποιείται ένα όρο ο οποίος οικονομικά δεν υφίσταται και στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Δεν στην υπάρχουν ελληνική ταμιακά οικονομία. Διαθέσιμα που έχει αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ 36,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ταμιακά διαθέσιμα, όπως σε κάθε χώρα του κόσμου, βεβαίως και υφίστανται. Στην περίπτωση την δικιά μας δεν υπάρχουν τα διαθέσιμα τα οποία είναι στο ύψος που αναφέρεται και τούτο διότι ένα μέρος των χρημάτων αυτών επιφυλάσσονται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του χρέους. Τα 15,2 και μένουν 20. Μένουν περίπου γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, τα οποία είναι τα διαθέσιμα εκείνα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία είναι των φορέων της γενικής κυβέρνησης και τα οποία είναι αξιοποιήσιμα. Βεβαίως, εάν χρειαστεί, θα χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα δεν αυτά. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Ένα μέρος του κεφαλαίου αυτό χρησιμοποιείται ήδη, όμως έχουμε την εξής βασική προδιάθεση και θέλω να την καταθέσω κύριε Κούτρα για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Η δικιά μας πολιτική στηρίζεται στο να εξαντλήσουμε όλους τους εξωτερικούς πόρους πριν αγγίξουμε τα ταμιακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου. Γιατί? Διότι με τον τρόπο αυτό καταφέρνουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει διακινδύνευση σε ό,τι αφορά τον δανεισμό της Ελλάδας στο μέλλον. Το είχατε πει με την πολιτική. Ναι.
με την πολιτική η οποία ακολουθήθηκε, έχουμε καταφέρει πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Επειδή δηλαδή πιεζόμαστε... έχουμε ήδη, αυτό μόνο θα πω σε μία γραμμή, επειδή έχουμε ήδη διασφαλίσει την ένταξή μας σε όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και να δούμε και τι θα έρθει. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, επειδή πιεζόμαστε και από τον χρόνο πάρα πολύ, αθλητικές διοργανώσεις θα ολοκληρωθούν φέτος? Υπάρχει μια προβοκάτσια η οποία αναφέρεται ότι δεν θα υπάρξουν αθλητικές διοργανώσεις έτσι ώστε να μην πάρει το πρωτάθλημα ο οποιοδήποτε προηγείται σήμερα. Εγώ θέλω να σας καταθέσω προβοκάτσια ότι... Προβοκάτσια από ποιον? Αστειεύουμε. Είναι το, επειδή το είστε Ολυμπιακός. Ότι... και αυτό είναι γνωστό και μια και καταφέραμε να προηγούμαστε φέτος, νομίζω ότι καλό θα ήταν να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα για να χαρούμε κι εμείς. Αυτό το οποίο ισχύει όμως και θέλω να σας πω είναι ότι και στο κεφάλαιο αυτό θα υπάρξει μια σταδιακή ένταξη αθλητικών διοργανώσεων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο να υπάρξουν θεατές σε αθλητικά γεγονότα. Το ζήτημα του μαζικού συγχρονισμού, τουλάχιστον για φέτος το καλοκαίρι, νομίζω ότι θα πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη. Ό,τι υπάρξει από αθλητικά γεγονότα θα υπάρξει με περίσκεψη και φιδό, έτσι ώστε να διασφαλίσετε δημόσια υγεία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, μεγάλη καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά. Πάμε να βρούμε τον Αντώνη Σεφερλή στο Κρανίδι για ακόμη μία φορά. Είχαμε δηλώσεις πριν. Εκεί να μας πει τι είπαν οι υπεύθυνοι. Έλα, Αντώνη, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη υπό την ηγεσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας. Ακούω αυτή τη στιγμή και το ελικόπτερο το οποίο απογειώνεται για να γυρίσει στην Αθήνα. Συμμετείχαν στη σύσκεψη και ο Δήμαρχος, ο κύριος Γεωργόπουλος.